Αποτελεί διαχρονικά το εύκολο και γρήγορο φαγητό για εργαζόμενους, φοιτητές, ξενύχτιδες, για παρέες και οικογένειες. Το παραδοσιακό ελληνικό σουβλάκι με πίτα μπορεί να πλήττεται από την ακρίβεια, παραμένει όμως στις συνήθειες των καταναλωτών που δεν κόβονται. Ο Έλληνας μπορεί ποτέ να κόψει το σουβλάκι? Όχι βέβαια. Δεν το κόβει ο Έλληνας. Και ένα σουβλάκι μπορεί να το φάει ο καθένας. Εδώ στα Χανιά το βρίσκουμε σε καλή τιμή. Βέβαια, μια χαρά είναι τιμή. Άμα σ' αρέσει το σουβλάκι, θα διαθέσεις 2 δραχμές. Πώς δίνουμε για τον καφέ και τον πίνουμε που έχει ακριβίνει, ε? Νομίζω ότι πρέπει να το τρώμε το σουβλάκι. Είναι ένα ελληνικό προϊόν. Τον τελευταίο χρόνο οι λάτρεις του παραδοσιακού γύρου είδαν την τιμή του να παίρνει την ανηφόρα. Οι ιδιοκτήτες των σουβλατζίδικων, για να ανταπεξέλθουν στην άνοδο των τιμών στις πρώτες ύλες, αναγκάστηκαν να μετακυλήσουν το κόστος στους πελάτες τους. Έτσι, στην Κρήτη, η μέση τιμή του γύρου με χοιρινό κυμαίνεται από 3,5 έως και 4,5 ευρώ. Και το λάδι και τα πάντα. Και το κρέας, τα βασικά που είναι αυτούς είναι το λάδι και το κρέας. Αλλά άμα υπάρχει καλή διαχείριση, θα φέρνεις εις απόσταση και θα βολεύεις. Και ικανοποιείται και το αφεντικό και ο πελάτης. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις επαγγελματιών, ωστόσο, που κράτησαν σταθερές τις τιμές τους, χάρη της πελατείας τους και της παραδοσής τους. Με 2,5 ευρώ, τι άλλο μπορεί να βρεις? Μόνο σπόρους. Ο κόσμος αγοράζει ακόμα σουβλάκια όπως παλιά? Πάρα πολλά σουβλάκια εξαιτίας της ποιότητας και το ότι είναι φτηνά και ότι έχει ποιότητα. Το μαγαζί έχει ιστορία, ξέρει ο κόσμος και εμπιστεύεται εδώ πέρα. Φέρετε την ντομάτα, Γιώργο, από εκεί. Ο κύριος Νίκος, εγνωστός σουβλατζίδικο της πόλης των Χανίων με ιστορία 55 χρόνων, φτιάχνει μαζί με τον αδελφό του σουβλάκι με πίτα που δύσκολα κανείς αντιστέκεται. Μας έχουν στηρίξει 55 χρόνια ο κόσμος και δωρεάν να τους τα δω, δίνουμε ένα χρόνο που θα κάτσουμε λίγο ακόμα, είναι χαλάλι τους. Είναι δηλαδή αυτό που κάνουμε, είναι κοινωνικό έργο. Τώρα δεν είναι το κέρδο μας πάρα πολύ. Ελάχιστα δεκάλεπτα βγάζουμε και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πάρα πολύ δουλειά. Άμα δεν είχε τόσο πολύ δουλειά δεν θα έβγαινε. Ωστόσο, όπως λέει, η μικρή επιχείρησή τους αντέχει επειδή δεν έχει προσωπικό. Με τις αυξήσεις τις οποίες έχουν γίνει δεν θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε το μαγαζί, γιατί είναι φοβερό το νίκιο, το ρεύμα, η ακρίβεια των υλών που παίρνουμε. Οπότε θα είμαστε εδώ. Γι' αυτό δεν έχουμε και προσωπικό, οι ίδιοι δουλεύουμε, γι' αυτό το λόγο βγαίνει το μαγαζί και βγάζουμε και εμείς ένα μεροκάματο, τίποτα περισσότερο. Ενδεικτικό πάντως του ύψους των ανατιμήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο η τιμή στο χοιρινό καλαμάκι αυξήθηκε από 1,80 ευρώ στα 2,20. Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται πλέον τουλάχιστον 20 ευρώ μόνο για τη λιχτάκια αναψυκτικά. Οι καταναλωτές, ακόμη και με περιορισμό στον αριθμό των γύρων που απολάμβαναν, προσπαθούν να τον κρατήσουν ανάμεσα στις συνήθειες που η κρίση ακρίβειας δεν κατάφερε να αγγίξει.